νωρίς στις απογευματινές ώρες σημειώθηκε ένα μικρής διάρκειας αλλά μεγάλης έντασης καιρικό φαινόμενο στον νομό Εύρου. Όπως με ενημέρωσε η πολιτική προστασία, το φαινόμενο αυτό είχε σοβαρές επιπτώσεις κυρίως στην περιοχή του Δήμου Σουφλίου, όπου παρουσιάστηκαν διακοπή ρεύματος και ισχυρή χαλαζόπτωση. Επίσης προκλήθηκαν ζημίες και στο οδόστρωμα, αλλά και σε κολόνες φωτισμού, σε δέντρα, τα οποία και αυτά κατέπεσαν. Το ίδιο φαινόμενο με τα δέντρα, αλλά και σκεπές σπιτιών, είχαμε και στο βορειότερο τμήμα του Εύρου, δηλαδή στην περιοχή Δήμου Δημοτίχου και Δήμου Ορεστιάδος. Σε γενικές γραμμές όμως το φαινόμενο έχει υποχωρήσει, δεν έχουμε περαιτέρω προβλήματα και πιστεύουμε ότι θα περιοριστούν οι ζημιές και θα είναι μικρής αξίας. Βέβαια δεν υπάρχει ολοκληρωμένη αυτή την ώρα εικόνα, όπως σας λέω. Τα συνεργεία των Δήμων βρίσκονται στα σημεία και καταγράφουν και επιδιορθώνουν τις βλάβες. Αυτό που επίσης πληροφορηθήκαμε είναι ότι τα λαγινά, μου ανέφεραν από την πολιτική προστασία, ότι έχουν ζημία στο δίκτυο ρευματοδότησης και θα παραμείνουν απόψε εκτός ρευματοδότησης. Δηλαδή θα αποκατασταθεί η ζημία τις μεταμεσονύχτινες και τις πρώτες πρωινές ώρες. Κατά τα άλλα, στο Σουφλί, οι ζημίες, ειδικά με τη ρευματοδότηση, θα αποκατασταθούν τις επόμενες ώρες μέχρι την 12η.